Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε την Νιώβη Παυλίδου, υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος μαζί με την αλληλεγγύη του Απόστολου Τζιτζικώστα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, βέβαια. Κυρία Παυλίδου, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Βεβαίως να πω ότι είστε και καθηγήτρια Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης στην περιφέρεια. Κάτι για το οποίο τα είχαμε πει κάποιες φορές, σε ένα πολύ έτσι κομβικό ρόλο τον οποίο καλείστε να παίξετε, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο πολίτης. Και βλέπω και στην κάρτα σας που μου δώσατε ότι στόχος είναι το λειτουργικό κράτος, το σύγχρονο και η βιώσιμη ανάπτυξη στην περιφέρεια. Αυτά είναι που σας καίνε και πιο πολύ. Είναι τα συμπεράσματά μου, ναι, από ό,τι με απασχόλησε την τετραετία αυτή στη θέση του συμπαραστάτη, mm-hmm. που ήταν μια πολύτιμη εμπειρία. Παρόλο που είχαμε τον κορονοϊό και ήμασταν όλοι κλεισμένοι, αποκλεισμένοι και με τις λειτουργίες υποβαθμισμένες σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα σε αυτή τη θητεία, παρόλα αυτά η θέση έδωσε μια πολύ καλή οπτική των περιφερειακών λειτουργιών από μια άλλη γωνιά. Που δεν την είχα από το Περιφερειακό Συμβούλιο ή σαν απλή πολίτης. Ωραία. Έχουν γίνει πολλά πράγματα όσον αφορά και την ψηφιοποίηση και αυτή την διάδραση που υπάρχει μεταξύ περιφέρειας και πολίτη. Μιλήστε μας λίγο, εσείς που τα ξέρετε από μέσα, τι έχει γίνει ώστε να διεκδικεί ο κύριος Τζιτζικώστας μια ανανέωση της θητείας του. Κοιτάξτε, πήγε πολύ καλά, είναι αλήθεια, και ήταν και σημαντικό αυτό και στην απόφασή μου να τους βοηθήσω για να πάνε ακόμα καλύτερα, να συμμετέχω κι εγώ στην επόμενη θητεία. Προχώρησαν πάρα πολύ την ψηφιοποίηση, η χώρα μας είχε μείνει πολύ πίσω και ό,τι έγινε με κεντρική πρωτοβουλία στα Υπουργεία, αλλά και με δικές τους δράσεις εδώ πάνω, το προχώρησαν με μεράκι. Δεν ήταν εύκολο, το ξέρουμε, διότι είμαστε αναλφάβητοι ψηφιακά, τα έχουμε πει και εμείς εδώ από το κανάλι και χρειαζόμαστε μια βοήθεια για να ακολουθήσουμε αυτούς τους ρυθμούς, αλλά λίγο πολύ. Η ανάγκη μας κινεί όλους και ο πολίτης προσαρμόστηκε και έμαθε και η περιφέρεια κινήθηκε. Τα πάει καλά στα ψηφιακά. Έχουν να γίνουν πολλά, διότι δεν μπορούμε να φανταστούμε καν το βάθος και την έκταση του τι σημαίνει ψηφιακή κοινωνία ή ψηφιακό κράτος, αλλά νομίζω ότι πλέον δεν έχουμε αυτή την άρνηση που είχαμε ή τον φόβο στην αρχή και ότι έχουμε δει και τις θετικές πλευρές. Κάναμε αγώνα και λέω κάναμε αγώνα ενημέρωσης εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά και η περιφέρεια με τους εκπροσώπους της, με δελτία τύπου κλπ. Για να κατανοήσουν οι πολίτες σε ποιο βαθμό η περιφέρεια ευθύνεται ή μπορεί να προάγει την καθημερινότητά τους. Γιατί στους δήμους είναι πιο σαφές το τι κάνουν οι δήμοι. Στις περιφέρειες είναι λίγο το πιο θολό το τοπίο. Αυτή τη στιγμή τι σας λένε οι πολίτες, αντιλαμβάνονται γιατί η περιφέρεια είναι σημαντική, γιατί η ψήφος τους στην περιφέρεια είναι σημαντική? Όχι. Θέλω να πω και είναι το άλλο συμπέρασμα και από τη θέση που είμαι τώρα, ότι ο πολίτης μας πρώτα απ' όλα είναι ανενημέρωτος. Δεν ξέρει ούτε τις ευθύνες του και τα δικαιώματά του επακριβώς και δεν ξέρει ότι δίκαιο είναι αυτό που λέει ο νόμος. Δηλαδή, αν ξέρει το νόμο, μην αισθάνεσαι ότι έχεις δίκιο. Ο καθένας είναι παραπονεμένος γιατί κάτι δεν γίνεται καλά με τον ηθικό κώδικα που έχει μέσα του. Αλλά δίκιο στην κοινωνία μας είναι αυτό που λέει ο νόμος. Αυτή την εκπαίδευση στον πολίτη κάποιος πρέπει να την κάνει. Η περιφέρεια είναι αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού, είναι πιο κοντά στο κράτος. Ο Δήμος όντως είναι καθημερινότητα του πολίτη. Μέσα από την περιφέρεια περνάνε και εκτελούνται οι αρμοδιότητες σχεδόν όλου του κράτους. Δεν θα έρθει η άμυνα και το πυργείο εξωτερικών, ξέρουμε, αλλά όλες οι άλλες λειτουργίες, σταδιοδοτήσεις, έλεγχοι περιβαλλοντικοί, τα πάντα θα έρθουν και θα περάσουν μέσα. Υποδομές πάρα πολλές. Χωρίς να ευθύνεται ιδιαίτερα, διότι εκτελεί νομοθεσία η περιφέρεια, προσπαθεί να καλύψει ό,τι μπορεί. Ο ρόλος της, ο πιο κομβικός για μένα, όπως τον έζησα, ποιος είναι, ότι είναι ένα πολύ καλό αντικειμενικό feedback. Θα μπορούσε να δίνει τις γνώσεις της πίσω στην κρατική διοίκηση, βλέποντας τα κενά του νόμου και τις δυσκολίες πάνω στην εφαρμογή. Θα μου πείτε δεν γίνεται, άλλο είναι κάθε βουλευτικό γραφείο ή κάθε φορέας να βλέπει τι θέλει, μπορεί να το βλέπει πιο ιδιωτελώς. Η περιφέρεια είναι ένας μεγάλος ανώνυμος οργανισμός της διοίκησης του κράτους μας και μπορεί μέσα από πολλές εφαρμογές ενός νομοθετήματος να δει που έχει κολλήσει. Ενώ αυτό μπορεί να μην το πιάσει ο νομοθέτης στην κεντρική διοίκηση που νομοθέτησε στη Βουλή. Mm-hmm. Άρα είναι σημαντικός ο ρόλος. Γι' αυτό και μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της κρατικής διοίκησης. Πρέπει λοιπόν άτομα με εμπειρία
και με γνώσεις, τόσο στις αλλαγές που χρειάζονται, αλλά και με γνώσεις αυτοδιοίκησης, να συμμετέχουν νομίζω στα επόμενα χρόνια από οποιοδήποτε πόστο. Γιατί δύσκολα χρόνια περάσαμε, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, έτσι δεν είναι? Γεγονός. Και λίγες δυσκολίες είναι ακόμα μπροστά. Πάντως, το θέμα του ανενημέρωτου που λέτε, πολλά χρόνια κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά δεν θα μαλλιάσει η γλώσσα μου να συνεχίσω να την κάνω. Ότι οφείλουμε να μαθαίνουμε και για τους υποψηφίους, τους οποίους ψηφίζουμε. Με την έννοια ότι υπάρχουν και μάλιστα στο συνδυασμό του κ. Τζιτζικώστα τώρα πολύ γνωστά famous πρόσωπα από το χώρο της τέχνης, του αθλητισμού κλπ. Που δεν λέω ότι δεν είναι ικανά, δεν λέω ότι δεν πρέπει να ψηφίζουμε πρόσωπα τα οποία συμβαίνει να τα γνωρίζουμε από την επαγγελματική τους έτσι, εξωστρέφεια κάνα, και ναι, επιτυχία. Πολύ καλά θα κάνουμε. Αλλά όταν αποφασίζουμε να βάλουμε και σε πρόσωπα που δεν γνωρίζουμε, έχουμε 4 σταυρούς και στην περιφέρεια 4, δεν είναι? 4 είναι σταυρούς. Και λέω, ας πούμε, εγώ η Χριστίνα, θα βάλω παραδείγματος χάρη σε έναν διάσημο γιατί μου αρέσει, που τραγουδάει πολύ ωραία. Λέω τυχαία τώρα κάτι. Ή θα βάλω σε έναν αθλητή που μου αρέσει, είναι σπουδαίος αθλητής. Αλλά θέλω να βάλω και σε μια γυναίκα. Ή θέλω να βάλω με τα δικά μου τα κριτήρια. Θέλω να βάλω και σε έναν άνθρωπο που είναι κοντά στον ιδιωτικό τομέα. Θέλω να βάλω σε έναν άνθρωπο που καταλαβαίνει τι περνάει ένα συνταξιούχο. Δεν ξέρω, λέω κριτήρια που μπορεί να έχει ο καθένας. Της κοινωνίας. Δεν οφείλουμε να ψάξουμε λίγο κάποιους, δεν μπορεί, όχι όλους, όσοι συμμετέχετε είστε και πολλοί, αλλά κάποιους που για κάποιο λόγο μας λένε κάτι. Ακούει τώρα κάποιος την εκπομπή και λέει ενδεχομένως, σαν καλά τα λέει η κυρία Παυλίδου. Δεν πρέπει να μπει λίγο να δει τι είναι η κυρία Παυλίδου? Πρέπει να μπει. Ήταν το άλλο. Είναι δύο υπεύθυνοι σε αυτή την ιστορία της μη ενημέρωσης. Πρώτα απ' όλα είναι το κράτος που δεν προσπαθεί να ενημερώσει πολύ τον πολίτη, δηλαδή με καλές ιστοσελίδες για τις αρμοδιότητές του, με μια επακριβή περιγραφή, το πώς θα κάνεις κάποια δουλειά, πας να πάρεις σύνταξη, το ένα άλλο, από την αρχή μέχρι το τέλος. Βελτιωνόμαστε, έτσι. Αλλά είναι και ο πολίτης που δεν έχει μάθει να ψάχνει. Ο Έλληνας πολίτης, ιδίως επειδή ήταν και μακριά από τα ψηφιακά, που είναι εύκολο να ψάξουμε ιστοσελίδες και να κάνουμε σχόλια στις ιστοσελίδες μιας ενός κρατικού φορέα. Δεν μας τα λες καλά, το ένα το άλλο. Γιατί μπορούμε να κάνουμε μια μεγάλη ενημερωτική προσπάθεια από το σπίτι μας πριν βγούμε να πάμε να κάνουμε δουλειά σε ένα γκισέ. Μάθαμε να παίρνουμε τα πόδια μας, να πάμε στον γκισέ. Και βλέπω τώρα και στους υπαλλήλους της περιφέρειας ότι έρχονται με μισά έγγραφα αυτοί που θέλουν να κάνουν μια δουλειά. Ψάξτε τα πρώτα. Δεν μάθαμε. Ίσως ο κορονοϊός ήταν μια καλή αφορμή, γιατί μάθαμε τη λέξη τουλάχιστον, να ψάξω, να ενημερωθώ, ιστοσελίδα, ψηφιακά. Εξοικειωθήκαμε. Έτσι λοιπόν μπορούμε να βρούμε και τα βιογραφικά των ατόμων που κατεβαίνουν υποψήφοι, για να έρθουμε και στο συγκεκριμένο. Να δούμε σε όλη τη ζωή τους τι κάνανε και πώς μπορούν να εξυπηρετήσουν το χώρο που κατεβαίνουν. Πώς βλέπει η Νιώβη Παυλίδου με αυτή την εμπειρία που έχει αποκτήσει και μέσα στην περιφέρεια, την περιφέρεια στην επόμενη πενταετία? Αυτή τη φορά θα ψηφίσουμε για 5 χρόνια σε μια περιφέρεια που είναι μεγάλη, είναι δυνατή, έχει χρήματα, εξασφαλίζει και χρήματα η ίδια της και τα αξιοποιεί και πολύ καλά κάνει. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε μια κλιματική κρίση που χρειάζεται πολλά κονδύλια για πρόληψη και αντιμετώπιση. Μιλάω για τα αντιπλημμυρικά που είναι θέμα περιφέρειας, μιλάμε για το οδικό δίκτυο που είναι θέμα περιφέρειας, μιλάμε για την ψηφιοποίηση και την περαιτέρω διευκόλυνση στην καθημερινότητα του πολίτη. Πώς βλέπετε αυτά τα 5 χρόνια, πού πρέπει να στραφεί η αξιοποίηση τους? Είναι το κίνητρο που με έδωσε να πω πάλι ναι, γιατί θα μπορούσα να μην πω ναι. Εντάξει, νομίζω προσπάθησα αρκετά μέσα στην κοινωνία. Θα πρέπει να έχουμε γνώσεις και να είμαστε, να μην αποπροσανατολιστούμε, να προχωρήσουμε στην ψηφιοποίηση, στην ενημέρωση του πολίτη, και το βάζω αυτό εδώ το πράγμα, γιατί δείχνει πολιτική βούληση. Το εγώ θα ψάξω πού δεν μπορεί να καταλάβει ο πολίτης. Θα τον πάρω λίγο από το χέρι. Είναι ένας πολίτης 2 εκατομμύρια, διαφορετικού μορφωτικού επίπεδου μέσα στην περιφέρεια. Αλλιώς είμαστε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η περιφέρεια μας είναι μεγάλη και με πολλές δραστηριότητες. Δηλαδή, αγροτικό τομέα, τουριστικά, τα πάντα έχουμε. Αυτό δημιουργεί ένα σύνθετο. Μια σύνθετη δυσκολία στο να απευθυνθούμε στον καθένα, ανάλογα με το με ποιο μάτι βλέπει την κοινωνία. Επομένως, καλό είναι και το μεγάλο ψηφοδέλτιο που φέρνει πολλά άτομα της κοινωνίας στην διοίκηση, αλλά ο καθένας από τον επαγγελματικό του χώρο επιλέξει κάποιον. Εγώ λοιπόν τι έχω? Έχω τη γνώση από το πανεπιστήμιο και τυχαίνει την ψηφιακή.
Όλη η ζωή μου εκεί ήταν. Άρα μπορούσα να παρακολουθήσω στενά και να κρίνω τα βήματα αυτής της ψηφιοποίησης και αν είμαστε μπροστά, πίσω και με τι ρυθμό πρέπει να προχωρήσουμε σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον διεθνή τομέα. Γιατί δεν είμαστε μόνοι μας στον κόσμο, είμαστε μια μικρή χώρα και βλέπουμε, το συνειδητοποίησαμε και αυτό πόσο συνδεδεμένοι είμαστε. Δεν μπορούμε να κλείσουμε πόρτες πλέον. Mm-hmm. Άρα αυτή η εμπειρία των γνώσεων, των τεχνικών βοηθάει. Η τριβή με την αυτοδιοίκηση τόσα χρόνια, μου έδειξε ότι η περιφέρεια είναι δύσκολος τομέας, διότι πρέπει να φιλτράρει όλα αυτά του κράτους με τρόπο που να μην τρομάξει τον πολίτη, να μην τρομάξει για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να γίνουν αλλαγές. Μπορεί να μην τις θέλουμε, θα βρούμε τον τρόπο, αφού είμαστε αυτοδιοίκηση έστω και δεύτερου βαθμού, να κάνουμε. Υπάρχουν τρόποι. Βρήκαν έξω πολλά. Και οι Σκανδιναβοί που έχουν καλές δημοκρατίες και όλοι. Άρα μπορούμε να αντιγράψουμε αυτά και να προχωρήσουμε. Επίσης είναι και το κίνητρο του καθενός. Δεν ήμουν ποτέ η καθηγήτρια κλεισμένη στο γραφείο, στον γυάλινο πύργο. Ήμουν πάντοτε με ενδιαφέρει η κοινωνία και η συλλογικότητα, το που πάμε συλλογικά. Οπότε και αυτό θα πρέπει να το βγάλει η αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ο Τζιτζικός θα σκερδίζει λίγο εκεί. Δηλαδή έχει ένα ανθρώπινο προφίλ. Ακούει ο Απόστολος Τζιτζικώστας. Ακούει και επιλέγει συνεργάτη σε βαθμό που με έχει εντυπωσιάσει. Να το πω έτσι και δημοσίως. Δηλαδή, και βέβαια ο συνδυασμός είναι ανοιχτός και ανεξάρτητος. Είναι αυτοδιοικητικός. Και βλέπω έχετε και τα εγγένεια και προς τους δημοσιογράφους του εκλογικού κέντρου, νομίζω. Του παρουσίαση του εκλογικού κέντρου σε εμάς, τα ΜΜΕ. Βλέπω τώρα ήρθε το μήνυμα. Αύριο Πέμπτη το απόγευμα στην Αγγελάκη 8. Μόνο δημοσιογράφοι και επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δεν είναι κρατάει γενικό. Κρατάει λίγο κλειστέ τις εκδηλώσεις. Καλά κάνει. Έχουμε ακόμα κρουσματάκια κορονοϊού. Ναι. Δεν το δίνουμε σημασία, αλλά να το πούμε ότι υπάρχει. Αυτό αφορά τώρα τους δημοσιογράφους. Ναι. Όμως, κυρία Παυλίδου, πολλές φορές λένε οι άνθρωποι που δεν τους ξέρει πολύ ο κόσμος, που δεν βγαίνουν στα μέσα, αλλά είναι και νέοι άνθρωποι που πρώτη φορά κατεβαίνουν και καλά κάνουν και κατεβαίνουν, ότι είναι δύσκολο να μπορέσεις να γίνεις γνωστός, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, με την έννοια ότι είναι πολύ μεγάλη, περιλαμβάνει πολλές περιοχές, κοινότητες κλπ. Και τι γίνεται, πηγαίνετε από χωριό σε χωριό? Τι κάνετε? Είναι δύσκολο. Έχετε δίκιο, πάρα πολύ δύσκολο. Επίσης, στο μεγάλο ψηφοδέλτιο υπάρχουν οι διάσημοι και υπάρχουν και οι εκλεγμένοι, που είναι μια χαρά άνθρωποι και έχουν κάνει πολύ έργο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω η απάντηση σε αυτό είναι, δεν ξέρω πώς μπορεί να την πιστέψει κανείς, είναι να κάνεις το ταξίδι όσο πιο καλά μπορείς και όπου φτάσεις. Και ότι τελικά δεν τελειώνει η ζωή με μια εκλογή ή όχι. Τώρα ίσως είναι λίγο περίεργο. Θέλω να με ψηφίσει ο κόσμος και ζητώ ψήφο. Αλλά η διαδρομή μέσα στην κοινωνία είναι μεγάλη και με την εμπειρία και τις γνώσεις του κανείς φτιάχνει την πορεία του. Τι αφήνει αυτή η εμπειρία και η καθημερινή, θα μιλήσω για την προεκλογική περίοδο, και η καθημερινή επαφή με δημότες, με πολίτες σε περιοχές διαφορετικές, με διαφορετικά προβλήματα? Μπορεί να συναντήσεις πολύ φτωχούς, μπορεί να συναντήσεις ανθρώπους με ανέχεια, μπορεί να συναντήσεις και θα συναντήσεις άτομα με δυσκολίες, με προσβασιμότητα, με χίλια δυο. Αυτό όλο τι κομίζει στον άνθρωπο που δέχεται τα παράπονα, τις καταγγελίες, την αγανάκτηση καμιά φορά? Κοιτάξτε, είναι ακριβώς η εικόνα της κοινωνίας που εκεί κρίνεται ο καθένας μας αν έχει καταλάβει τι σημαίνει δημοκρατία. Δημοκρατία απλά σημαίνει ίσες ευκαιρίες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που λέμε με δύο λέξεις. Να δώσεις σε αυτόν τον κόσμο ίσες ευκαιρίες. Δεν το έχουμε καταφέρει, είμαστε πολύ μακριά. Mm-hmm. Επομένως, όλες οι βαθμίδες της διακυβέρνησης αυτό πρέπει να έχουν, να γίνουν λίγο πιο δημοκρατικές. Σηκώνει μεγάλη συζήτηση σε κάθε μικρή ενέργεια που κάνουμε. Ναι. Για το πώς θα δώσουμε τις ίσες ευκαιρίες. Οι Έλληνες ακούμε, δηλαδή την ώρα που έχουμε ένα και πούμε τι μας λες τώρα, αυτό δεν έγινε καλό, δεν έκανε το άλλο, ο καθένας τέλος πάντων που ηγείται ή ασκεί εξουσία, ακούει αν γυρίσετε να πείτε μισό λεπτό, εντάξει, να το συζητήσουμε. Θα ακούσει, έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας? Νομίζω όχι τελείως. Κάνω λάθος. Ίσως από φόβους. Ίσως γιατί είμαστε ένας λαός ταλαιπωρημένος. Ίσως από πολέμους δηλαδή. Εντάξει, είμαστε και σε ένα ωραίο μέρος της γης που όλο πόλεμοι ήταν. Είμαστε ένα καινούριο κράτος. Ιδίως οι Βορειοελλαδίτες τα 100 χρόνια γιορτάζουν. Ούτε καν τα 200. Το συνειδητοποίησαμε αυτό. Ότι η Ελλάδα ξεκίνησε 200, αλλά εμείς είμαστε 100 χρόνια στην αγκαλιά της. Αυτό μας κάνει ίσως λίγο μαζεμένους. Διότι εφόσον έχουμε στρώσει την καθημερινότητά μας, μην έρθει να
να μας πει κανένας καινούριες ιδέες, έχει και λίγο φόβο μέσα. Και αυτό νομίζω πρέπει να το αισθάνεται πολύ ένας πολιτικός ή αυτός που θέλει να σχέσει διακυβέρνηση. Μην υποτιμήσει αυτόν τον φόβο που έχει ο συντηρητικός εισαγωγικά άνθρωπος. Θα πρέπει να βρει τρόπο να του περάσει την αλλαγή δίνοντάς του τη θετική προοπτική. Ναι. Έτσι γίνονται τα τελευταία χρόνια, κατά τη γνώμη μου δικαίως, γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για την ανάγκη συμμετοχής για να λυθούν τα προβλήματα. Δηλαδή αρχίζει και πηγαίνει ένα βάρος και στους πολίτες, μια ευθύνη και στους πολίτες. Καμιά φορά ανισομερώς αισθανόμαστε εμείς οι πολίτες, καμιά φορά όμως πρέπει να βλέπουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να το πετύχει οποιοδήποτε κράτος με οποιαδήποτε κονδύλια, εάν δεν συμμετέχουμε με τον τρόπο μας και εμείς, αν δεν είμαστε υποστηρικτικοί, αν μη τι άλλο. Είναι γεγονός και είναι ο τρόπος που ρεύονται τα σκανδιναβικά κράτη, θα ξαναπώ, που έχουν έτσι δημοκρατίες πλέρειες. Πώς γίνεται αυτό? Θα δώσω πρώτα την ευθύνη σε αυτούς που διοικούν και κυβερνούν. Πρώτα θα κάνεις καλή ενημέρωση στον πολίτη σου, με ειλικρίνεια, δείχνοντας πραγματικά τα καλά και τα άσχημα κάθε απόφασή σου και όχι με ψεύτικα πολιτικά αντικαλόγια. Και μετά θα του ζητήσεις να είναι υπεύθυνος. Έχει υποχρέωση σε αυτήν την ειλικρίνειά σου και σε αυτό που έχεις να του δείξεις. Και εκείνη η ατομική ευθύνη. Μην πάμε λοιπόν σε ένα πολίτη που όλο του τάζουμε σαν μαυρογιαλούρι ότι τα πάντα θα διορθωθούν και μετά του λέμε σε κάθε καταστροφή τώρα αυτό είναι η ατομική σου υπευθυνότητα. Πού να τη βρει? Νομίζω το έχουν καταλάβει, το έχετε καταλάβει όσοι κατεβαίνετε στις εκλογές, ναι, και δεν πολιτάζετε με την έννοια ότι έχετε καταλάβει ότι οι πολίτες πια δεν θέλουν, έχουμε μπουκώσει από υποσχέσεις και θα. Λέτε μετρημένα πράγματα που ίσως αισθάνεστε ότι αν εκλεγείτε θα μπορέσετε να τα υλοποιήσετε. Πιστεύω και αυτό είναι το καλό της πολιτικής ζωής του τόπου. Διότι γρήγορα τρέχουν όλα και γρήγορα φαίνεται αν κάτι υλοποιείται ή όχι. Παλιότερα και πιο αργά κάναμε απολογισμό ενός κυβερνητικού έργου. Τώρα με την ψηφιακή εποχή και τα μέσα ενημέρωσης και τα social δίκτυα και όλα, οι απολογισμοί γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Επομένως κανείς θα το βρει μπροστά. Ας πορευτούμε λοιπόν ανοιχτό μυαλά και με ειλικρίνεια και κάτι καλύτερο θα βγει. Ναι. Κύριε Παυλίδου, γιατί να σας ψηφίσει τώρα μας βλέπουν πολλοί δημότες Θεσσαλονίκης ή άλλων δήμων, αλλά που οπωσδήποτε θα ψηφίσουν και για περιφέρεια. Εάν ψηφίσουν τον Απόστολο Τζιτζικώστα, γιατί να ψηφίσουν Νιώβη Παυλίδου? Θα πω για τις γνώσεις που χρειάζονται για τους μετασχηματισμούς αυτής της εποχής. Θα πω για την εμπειρία. Πολλά χρόνια είμαι μέσα στο πολιτικό σκηνικό. Πάνω απ' όλα για αυτό το στοιχείο του χαρακτήρα. Ότι δεν ήμουνα στη γυάλα μου και ότι ενδιαφέρομαι για την κοινωνία. Να μεταφέρω τις γνώσεις. Είναι δηλαδή σημαντικό τελικό αυτό. Να νοιάζεσαι ενεργά, όχι να νοιάζεσαι από το καναπέ. Από τα νιάτα μου, από τα φεμινιστικά κινήματα, αλλά δεν ξέρω πώς να το δικαιολογήσω. Δεν μπορώ να καταλάβω τους ανθρώπους που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι είναι κομμάτι της κοινωνίας. Εγώ θα προσθέσω και ένα ακόμη στοιχείο από τα όσα χρόνια έτσι σας ξέρω. Αυτό του ενεργού διαλόγου. Είστε ένας άνθρωπος που και αρνητικό να έρθω να σας πω, σας έχω κάνει κάποιες φορές, αυτό δεν το κάνατε καλά και δεν έγινε καλά. Θα καθίστε να ακούσετε, να παραδεχτείτε ότι μπορεί πράγματι κάτι να μην είναι καλό. Δεν είστε από εκείνους που θα προσπαθήσουν εγωιστικά να πούνε ναι, αλλά αμέσως δηλαδή να βρείτε τη δικαιολογία γιατί κάτι δεν είναι καλό. Και είστε ανοιχτοί. Ακούτε. Για μένα αυτό το ακούω όταν έχει βάση, είναι πολύ σπουδαίο. Είπαμε ότι αυτό είναι η δημοκρατία. Mm-hmm. Η συζήτηση πάνω σε ένα τραπέζι. Θα μείνει κάτι ανοιχτό. Δεν θα συμφωνήσουμε όταν θα φύγουμε από το τραπέζι, αλλά έχει ανοίξει το θέμα. Θα το σκεφτούμε, θα ξαναγυρίσουμε, θα το ξανασυζητήσουμε. Κάπου τη ζωή θα μας δείξει ότι προς τα κάπου πάει το θέμα και θα συμφωνήσουμε. Mm-hmm. Την πρώτη φορά λοιπόν μπορεί να είναι πολύ αρνητικός ή ο πολίτης ή οποιοδήποτε άλλος, αλλά αν ακούσει κάτι με ποιον τρόπο, αυτό θα μείνει πάνω στο τραπέζι. Κυρία Παυλίδου, σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Πάρα πολύ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Και εμείς, φίλοι μου, θα πάμε να δούμε το ενδιαφέρον ρεπορτάζ που αφορά την χθεσινή συνέντευξη τύπου για την 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Διότι εμείς είμαστε εδώ, νιώθουμε τον παλμό της. Έρχεται η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έρχεται και όλο το επιτελείο της κυβέρνησης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και όταν επιστρέψουμε μετά το διάλειμμα, θα είναι μαζί μας ο Χρήστος Βάρδας, δικηγόρος, υποψήφιος δήμαρχος Καλαμαριάς. Το σημαντικότερο επιχειρηματικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό γεγονός του 2023, η 87η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 17 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Λίγες ημέρες πριν την επίσημη έναρξη, τα εγγένεια της 87ης ΔΕΘ, είμαστε εδώ σήμερα για να παρουσιάσουμε τα δεδομένα μαζί με την διοίκηση, αλλά και με τον πολιτικό εκπρόσωπο της θυμόμενης χώρας, τον αναπληρωτή υπουργό της Βουλγαρίας,
Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι θα είναι μια πολύ επιτυχημένη διοργάνωση, αντάξια του κύρους, της σημασίας, η οποία συμβαδίζει και με την πρόοδο της χώρας, αλλά και με την πρόοδο του τόπου μας, της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Γίνονται σημαντικά πράγματα στη Μακεδονία και στη Θράκη, που χρειάζονται την υποστήριξη θεσμών κύρους, όπως είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουμε 18 χώρες, εκ των οποίων, εκτός από για τη Βουλγαρία, είπαμε έτσι, έχουμε 3 new entries. Πρώτον, Μολδαβία, δεύτερον, Ταϊλάνδη και τρίτον, πολύ σημαντικό νομίζω, γιατί έχουν μια πολύ καλή παρουσία και μια μεγάλη επιχειρηματική εκπροσώπηση, Νότια Κορέα. Ένας κολοσσός, ο οποίος έρχεται πρώτη φορά στην έκθεση και είναι πάρα πολύ σημαντικό και πιθανόν τα επόμενα χρόνια να την έχουμε και με διαφορετικό στάτους στην έκθεση. Τώρα, στο κομμάτι της ενέργειας είναι περίπου 60 επιχειρήσεις και είναι περίπου 3.000 τετραγωνικά. Πολύ σημαντικό, γιατί η ενέργεια μας απασχολεί όλους, είτε με τις αυξήσεις είτε με την κλιματική αλλαγή. Είπαμε ότι έρχεται η βουλγαρική παρουσία, θα έχει τον πρόεδρο, θα έχει τον πρωθυπουργό, να μην τα επαναλάβουμε. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι ήδη έχουν οργανωθεί μαζί με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος πάνω από 1.000 ραντεβού B2B με Έλληνες επιχειρηματίες και Βούλγαρους επιχειρηματίες. Άρα, βασίμως πιστεύουμε ότι ο όγκος του διμερούς εμπορίου θα αυξηθεί, καθώς και οι επενδύσεις. Η τιμόμενη χώρα Βουλγαρία συμμετέχει στη ΔΕΘ από την πρώτη διοργάνωσή της το 1926 και έκτοτε έχει συνεχή παρουσία τόσο στη Γενική Έκθεση όσο και σε κλαδικές εκθέσεις.